Όπως είπαμε, αφορά στην παρουσίαση της πανευρωπαϊκής ηλεκτρονικής υποδομής για την ανοιχτή επιστήμη OpenAIRE και του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοιχτής Επιστήμης. Και είπαμε ότι πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον ύφος. Απλά θα πούμε λίγα ένα μικρό βιογραφικό για την κυρία Μανολά, η οποία θα μας παρουσιάσει το webinar. Η κυρία Μανολά είναι επιστημονική συνεργάτητα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, είναι η Διευθύνουσα Σύμβουλος του OpenAIRE και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του EOSC. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικών υποδομών, διαχείριση επιστημονικών δεδομένων, επιμέλεια, εξόρυξη δεδομένων και ερευνητικών αναλυτικών στοιχείων. Μπορούμε να αναφέρουμε πολλά πράγματα ακόμη για το βιογραφικό της κυρίας Μανολά, απλά θα αρκεστούμε σε αυτά. Σας ακούμε. Καλημέρα. Μια στιγμούλα να πω, γιατί το δίκτυο στο σπίτι το βλέπω ότι δεν είναι και πολύ σταθερό. Οπότε, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή μου λέτε και κόβω το βίντεο, αν δεν με ακούτε καλά, απλώς μου το λέτε, έτσι, Έλλη και Νατάσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι. Μήπως να το κόψω το βίντεο από τώρα. Ακούγεστε καλά πάντως. Ναι, ναι, ακούγεται καλά. Όπως προτιμάτε. Ωραία. Α, ακούγομαι καλά. Εγώ ίσως δεν θα ακούω καλά, οπότε μάλλον θα ακούω τον εαυτό μου πολύ ωραία που μιλάω. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και για την προσπάθεια για την ενημέρωση, γιατί νομίζω ότι η συχνή ενημέρωση χρειάζεται από όλους μας, γιατί τα πράγματα κυλάνε πάρα πολύ γρήγορα και ούτε και εμείς που είμαστε μέσα σε όλες τις εξελίξεις, πολλές φορές είναι δύσκολο να τα παρακολουθήσουμε. Οπότε, καλό είναι να κάνουμε κάτι τόσο ένα stop, να λέμε πού είμαστε, τι έχουμε κάνει. Καλό είναι να επαναλαμβάνουμε κάποιες φορές τι έχουμε κάνει, για να δούμε ότι δεν έχουμε κάνει λίγα, ούτε σαν χώρες, ούτε σαν Ευρώπη. Και να βλέπουμε ποιο είναι το όλο context και να προχωράμε μπροστά. Εγώ να διορθώσω λίγο την Ατάσα και να πω ότι δεν είμαι πια. Ήμουνα στο Executive Board, γιατί το Executive Board του European Open Science Cloud, η πρώτη φάση ήταν 2 χρόνια και τελείωσε. Και τώρα ήδη έχει μπει στη δεύτερη φάση που θα εξηγήσω λίγο αργότερα. Οπότε, προχωράω. Βλέπετε τώρα το επόμενο slide, έτσι. Μια χαρά. Φαντάζομαι, ναι. Ναι, ναι. Προχωράω. Ωραία. Να πούμε κάποια πράγματα. Ο τρόπος που έχω δομήσει την παρουσίαση είναι πρώτα να δούμε, να ξαναδούμε τι συμβαίνει στην ελληνική επιστήμη στην Ευρώπη. Συγγνώμη, να πω ποια είναι. Καλύτερα ίσως να κλείσουμε τελικά το βίντεο, γιατί κάποιες φορές διακόπτεται. Να το κάνουμε από τώρα για να μην έχουμε. Ωραία, το κλείνω και μου λέτε, εντάξει. Okay. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, οπότε, ναι, μου λέτε αν είναι να αλλάξω, αν είναι να αλλάξω, να πάω σε άλλο δωμάτιο, να αλλάξω δίκτυο, αν χρειάζεται. Λοιπόν, να σας μιλήσω λίγο για το OpenAIRE, τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Πλέον να μιλήσουμε για τον οργανισμό το OpenAIRE και όχι για ένα έργο που ήταν μέχρι πρότινος. Να πούμε λίγα πράγματα τι γίνεται στο European Open Science Cloud και ποια είναι η επαφή του OpenAIRE και η δική μας με τα δεκτενόμενα. Και τέλος να πούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στην Κύπρο, που εγώ βλέπω τουλάχιστον πολύ ωραία πράγματα να συμβαίνουν, και να πούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε πρώτα-πρώτα από την ανοιχτή επιστήμη στην Ευρώπη. Τώρα είναι σε όλο τον κόσμο, αλλά η Ευρώπη θα έλεγα ότι είναι πρωτοπόρος σε αυτά που κάνουμε. Αρχίσαμε από ανοιχτή πρόσβαση σε δημοσιεύσεις και δεδομένα, οπότε μιλάμε για μια ανοιχτή πρόσβαση. Μετά, το επόμενο βήμα είναι ότι πήγαμε σε διαμοιρασμό δεδομένων, fair δεδομένα, και στόχος μας είναι η επανάχρηση, η επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων ή ακόμα και η επανειληψιμότητα της επιστήμης. Αρχίζουμε σιγά-σιγά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα και η Κύπρος ακολουθούν. Μιλάμε για ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτά πρωτόκολλα και ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, οι οποίοι διασυνδέονται με την επιστήμη, και μιλάμε φυσικά για εργαλεία, για επεξεργασία, διασύνδεση και συνεργατικότητα. Και όταν μιλάμε για εργαλεία, μπορεί να είναι από ένα απλό εργαλείο, αλλά μπορεί να είναι ένα cloud σύστημα. Το θέμα είναι ότι πλέον η ανοιχτή επιστήμη
περιλαμβάνει, επειδή έχουμε μια δεδομενοκεντρική επιστήμη πια, ότι τα δεδομένα παίζουν πρωταρχικό ρόλο, αρχίζουμε και δεν μιλάμε μόνο για πρόσβαση, μιλάμε για διαμοιρασμό και μιλάμε και για εργαλεία και για επεξεργασία και συνεργατικότητα. Και το βασικό μας μέλημα πλέον, και επειδή λόγω των δεδομένων και λόγω της εξέλιξης, της γρήγορης εξέλιξης επιστήμης, είναι ότι όλη αυτή η ανοιχτότητα πρέπει να έρχεται από τα πρώτα στάδια της έρευνας. Δεν μπορεί να περιμένει ένας ερευνητής ή ένας οργανισμός να φτάσει στο τέλος της ερευνητικής διαδικασίας και να περιμένει μετά από 2-3 χρόνια να πρωτοδημοσιεύσει τα δεδομένα του ή τις δημοσιεύσεις. Αυτό λίγο πολύ αλλάζει και είναι κάτι που θα πρέπει λίγο πολύ σαν οργανισμοί αλλά και σαν ερευνητές να το βάλουμε καλά μέσα στις ροές εργασίας μας. Και το άλλο το βασικό που θέλω να τονίσω είναι ότι εμείς όλοι μας, δεν ξέρω ποιο είναι το κοινό εδώ πέρα, αλλά λίγο πολύ ζούμε σε μία, και σε όλους τους κύκλους που κινούμε στην Ευρώπη, ζούμε σε μία φούσκα, θα έλεγα, του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Είναι η έρευνα. Κάνουμε έρευνα για την έρευνα. Τελικά δεν κάνουμε μόνο έρευνα για την έρευνα, και αυτό γίνεται, αλλά κάνουμε έρευνα για την κοινοτομία και την κοινωνία. Οπότε είναι βασικό πράγμα ότι όταν σκεφτόμαστε για την ανοιχτότητα της επιστήμης, να σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, η Ευρώπη τώρα, η διαδρομή. Αυτό που έχουμε δει και αυτό τώρα που βλέπουμε και το τονίζω αυτό, γιατί αυτό τώρα είναι πιο έντονο, βλέπουμε μία top-down εκ των άνω όθηση της ανοιχτής επιστήμης, αλλά βλέπουμε από το 2013 με τον Berlin, τον Budapest, τον Berlin, που θυμάμαι ποιο έγινε πότε, declaration, ένα bottom-up, και οι κοινότητες οι ίδιες να αυτοπροσδιορίζονται και να κάνουν τα εργαλεία τους για την ανοιχτή επιστήμη. Οπότε βλέπουμε ότι κάποια στιγμή τώρα, έτσι όπως θα τα περιγράψω, ότι έχει έρθει λίγο πολύ η στιγμή που αυτό το top-down συναντάει το bottom-up. Και θα εξηγήσω πώς. Δηλαδή, μετά το 2012-2013 αρχίσανε τα ιδρυματικά αποθετήρια. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω στο 2007, οπότε σχετικά άμεσα, 2-3 χρόνια καθυστέρηση, αλλά αυτό θεωρείται σχετικά άμεσα πλέον, να κάνει το πιλωτικό για την ανοιχτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις. Υπήρχαν τα ιδρυματικά υποδητήρια, υπήρχαν κάποιοι κύριοι preprint servers και τα υποφεληθήκαμε και κάνουμε και σαν OpenAIRE να κάνουμε τη διασύνδεση. Στον ορίζοντα, στην αρχή του ορίζοντα, έγινε το default το open access, η ανοιχτή πρόσβαση σε όλες τις δημοσιεύσεις και αρχίσαμε το πιλωτικό για δεδομένα. Οπότε εκεί πέρα τι κάναμε, αρχίσαμε να έχουμε περιοδικά ανοιχτή πρόσβαση, κυρίως στα gold, και αρχίσαμε να έχουμε σιγά σιγά δειλά θεματικά αποθετήρια δεδομένων ανά τομέα. Μετά έγινε, γύρω στο 2017, έγινε το πιλωτικό από open access σε ερευνητικά δεδομένα, έγινε default. Και κυρίως έγινε το θέμα του FAIR εδώ πέρα. Οπότε αρχίσαμε να μιλάμε όχι τόσο πολύ για ανοιχτά δεδομένα, όσο σιγά σιγά από ανοιχτά δεδομένα προς FAIR. Οι δημοσιεύσεις ήταν πάντα το default. Αρχίζουμε από κάτω να έχουμε τα περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης στα ερευνητικά μας κέντρα και στα πανεπιστήμια με τους φορείς μας, τα non-gold ή non-APC περιοδικά. Αρχίσαμε να έχουμε παγκόσμιους θεματικούς preprint server πιο μεγάλους, οπότε ο κόσμος να βρίσκει πια τη γωνιά του να αποθέσει. Και αρχίσαμε σιγά σιγά σε όλη την Ευρώπη και με διάφορες πρωτοβουλίες, πλατφόρμες όπως το Dataverse, να έχουμε και τα εθνικά αποθετήρια δεδομένων. Και φτάνουμε στο 2018 που πλέον αυτή η πολιτική έγινε τελείως top-down και όλα αυτά μπήκανε και δεδομένα και δημοσιεύσεις και αρχίζουν και το software το ανοιχτό λογισμικό να μπαίνει υπό την ομπρέλα του European Open Science Cloud. Οπότε εδώ πέρα μιλάμε κυρίως για FAIR δεδομένα, ανοιχτά όσο πολύ μπορούμε και ιδιαίτερα δημοσιεύσεις ανοιχτές. Και μιλάμε πλέον για υποδομές διασύνδεσης, αρχίζουμε και μιλάμε για cloud γιατί ανοίγουμε τα δεδομένα, θέλουμε επεξεργασία. Και τώρα βρισκόμαστε στον ορίζοντα Ευρώπη, τώρα αυτό μιλάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο το Open Science είναι παντού. Και βλέποντας πριν μια εβδομάδα περίπου βγήκε το template για τις προτάσεις, είναι ότι δεν είναι μόνο τα ανοιχτά, είναι όλοι
αυτή η ίδια σύνδεση, ότι όλα πρέπει να έχουν ένα identifier, όλοι πρέπει να έχουν ένα data management plan, όλοι πρέπει να έχουν τα πάντα όλα ήδη από την υποβολή της πρότασης όσο δυνατόν γίνεται. Οπότε λίγο δυσκολεύουν τα πράγματα και αρχίζουμε και να μιλάμε τώρα για πλατφόρμες δημοσιεύσεων όπως το Open Research Europe. Αρχίζουμε να μιλάμε και για καινούρια προγράμματα που θα βγουν, που είναι οι νέες συντηρηματικές πρωτοβουλίες για τις δημοσιεύσεις και πώς τα ιδρύματα πλέον θα πάρουν στα χέρια τους τις δημοσιεύσεις, ίσως σε συνεργασία με τους εκδότες, ίσως όχι, και μιλάμε για cloud, HPC, όλη αυτή τη διασύνδεση, γιατί το artificial intelligence και η τεχνητή νοημοσύνη είναι δίπλα μας. Οπότε, τώρα επεκτάθηκα λίγο σε αυτό, έτσι ώστε να μπορούμε λίγο να βάλουμε στο μυαλό μας πού βρισκόμαστε σιγά-σιγά και πού πάμε, και κυρίως το πώς τα βήματα επιταχύνονται. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε εδώ πέρα, ότι υπάρχει μια επιτάχυνση και νομίζω ότι δεν υπάρχει υπομονή πια. Το OpenAIRE άρχισε εκεί περίπου το 2009 με 10 για να υλοποιήσει το ευρωπαϊκό όραμα για την ανοιχτή πρόσβαση μέσω αποθητηρίων, και συνεχίζουμε, έχουμε μεταλλαχθεί και μεταλλασσόμαστε και ακολουθούμε τις εξελίξεις και επηρεάζουμε επίσης τις εξελίξεις, και απλώς θέλω να πω ότι από το 2018, το τέλος του 2018, ναι μεν είμαστε μια σειρά ευρωπαϊκών έργων, η κύρια μας χρηματοδότηση, αλλά πλέον είμαστε νομικό πρόσωπο και θα εξηγήσω παρακάτω τι ακριβώς είμαστε και κάνουμε. Λοιπόν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τώρα της υποδομής μας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Όταν μιλάμε για μια ηλεκτρονική υποδομή και όχι μια αιματική υποδομή, οπότε προσφέρουμε οριζόντιες υπηρεσίες και προστιθέμενης αξίας, γιατί οι υπηρεσίες υπάρχουν στη χώρα, στην κάθε χώρα, και το θέμα είναι σαν Ευρώπη πώς τις βάζουμε όλες αυτές μαζί για να μπορούμε να έχουμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία. Οπότε μιλάμε για μια κατανεμημένη και συμμετοχική ηλεκτρονική υποδομή που βασιζόμαστε στις επενδύσεις, στις εθνικές επενδύσεις. Και το άλλο το βασικό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε, και θα δείτε ότι έχουμε υπηρεσίες, γιατί είμαστε, οι υπηρεσίες είναι το κεντρικό μας σημείο, οι οποίοι διασυνδέουν διάφορους φορείς. Και όταν λέω φορείς, εννοώ πανεπιστήμια, εννοώ ερευνητικά κέντρα, εννοώ χρηματοδότες, υποδομές, ερευνητικές υποδομές. Οπότε χτίζουμε στην ουσία ένα στρώμα διασύνδεσης όλων αυτών των φορέων, κυρίως για την... Δεν είμαι σίγουρη ποιος είναι ο δόκιμος όρος στα ελληνικά, για το scholarly communication, για την επικοινωνία, την επιστημονική επικοινωνία. Οπότε, το βασικό είναι ότι έχουμε από τη μία τις υπηρεσίες, αλλά από την άλλη είναι το ανθρώπινο δυναμικό, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, ότι χωρίς τους κατάλληλους ανθρώπους, τις κατάλληλες θέσεις, αυτό δεν προχωράει και πρέπει από τη μία να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, οπότε όπως εδώ πέρα είναι οι δικοί μας φορείς στην Κύπρο και στην Ελλάδα, το Αθηνά, ο ΣΕΑΒ, το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, δεν είναι μόνο η γνώση, αλλά είναι και το όραμα, γιατί όπως είπα και τονίζω και θέλω να τονίσω, είναι ότι οι εξελίξεις ακόμα και στην επιστημονική επικοινωνία, μας πιάσανε, είναι έντονες και γρήγορες. Οπότε πρέπει να έχουμε όραμα και πρέπει να μπορούμε να το κατευθύνουμε στη σωστή φορά. Τώρα, στο OpenAIRE μιλάμε για τρεις άξονες. Μιλάμε για υπηρεσίες, μιλάμε για πολιτικές και μιλάμε για κατάρτιση. Όταν μιλάμε για υπηρεσίες, θα εξηγήσω λίγο πολύ, εδώ θα δώσω λίγο φάση. Μιλάω για τις πολιτικές, για την ευθυγράμμιση ανάμεσα σε χώρες και για την κατάρτιση που είναι η ενδυνάμωση. Πώς θα ενδυναμώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό σε όλους τους τομείς για να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα. Στις υπηρεσίες, να ξεκινήσω από τη διαλειτουργικότητα, το οποίο είναι το βασικό. Είπαμε ότι στηριζόμαστε σε υπάρχουσες δομές, υποδομές, άρα το θέμα είναι ότι έχουν γίνει ήδη επενδύσεις. Υπάρχουν ήδη καλές πρακτικές. Το θέμα είναι πώς θα τις διασυνδέσουμε και πώς θα τις μορφοποιήσουμε. Αυτό που είναι το βασικό είναι ότι θα θέλαμε να πάμε πιο γρήγορα,
σαφώς θα θέλουμε να πάμε πιο γρήγορα. Δεν είναι εύκολο να πάμε γρήγορα, γιατί, γιατί επεμβαίνουμε πολλές φορές εκ των υστέρων σε αυτές τις υποδομές και στις δημοσιεύσεις αυτό έγινε. Με τα δεδομένα και με το ανοιχτό λογισμικό, έχουμε σαν υποδομές έχουμε την ευχέρεια να κάνουμε παρεμβάσεις από την αρχή και όχι, από το, και όχι, όχι εκ των υστέρων. Οπότε, ο τρόπος που δουλεύουμε είναι με τα guidelines, με τις κατευθυντήριες γραμμές. Τα guidelines τι είναι? Στην ουσία είναι οι καλές πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζουμε σε επίπεδο πάροχων υπηρεσιών ή πάροχων δεδομένων και να μπορούμε και έχουμε σαν OpenAIRE, συνδιαλωσόμαστε και έχουμε μια συνεχή επαφή με παγκόσμιους οργανισμούς όπως το Coalition of Open Access Repository για τα αποθετήρια πάνω στα ιδρυματικά αποθετήρια, με το Data Site, με το Software Heritage και το RDA για το software, με το Eurocris για τα κρίση συστήματα, με το counter και το RDA για τα usage statistics. Οπότε, όπως βλέπετε, το OpenAIRE στην ουσία, αυτό που κάνουμε, έχουμε τους ανθρώπους και είμαστε μία διέξοδος προς μεγάλα initiatives. Yeah, προσπαθώ να σκεφτώ τι δέκα. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι η διαλειτουργικότητα και μέσα από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και τις καλές πρακτικές προσπαθούμε να επηρεάσουμε το τι γίνεται στις υποδομές της κάθε χώρας και του κάθε τομέα. Το δεύτερο μεγάλο, το μεγάλο μας ο στόχος, μέλημα και στόχος θα έλεγα, είναι ότι το Open Air Research Graph, αυτό που έχουμε δει και σαν βιβλιοθήκες και σαν βιβλιοθήκες, σαν ακαδημαϊκός χώρος, είναι ότι έχουμε ανάγκη του ελέγχου, της παρακολούθησης, έχουμε ανάγκη να δούμε τι κάνει ποιος και πολλές φορές βασιζόμαστε σε εργαλεία τα οποία είναι κοστοβόρα και εργαλεία τα οποία η κοινότητά μας δεν έχει καμία επιρροή. Τα αγοράζουμε, τα παίρνουμε, δεν ξέρουμε ούτε τις διαδικασίες πίσω όπως έχουν γίνει, ούτε τίποτα. Οπότε αυτό που λέμε είναι ότι λόγω της ανοιχτής επιστήμης και λόγω του ότι έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε αρχίσει πλέον το όραμα του OpenAIRE είναι να κάνει τον OpenAIRE Research Graph, ο οποίος είναι ένας ανοιχτός γράφος ερευνητικών αποτελεσμάτων και προϊόντων που έχει όλη την πληροφορία διασυνδεδεμένη για οργανισμούς, χρηματοδότες, ερευνητικές κοινότητες, υποδομές και οτιδήποτε άλλο έρχεται να κουμπώσει. Μιλάμε για ένα commodity, θα έλεγα, το οποίο είναι για το κοινό καλό, το οποίο θα είναι παγκόσμιο και το οποίο θα βασίζεται ήδη σε τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης. Και όσο πάμε, η τεχνητή νοημοσύνη, για να μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, μπαίνει όλο και πιο πολύ. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο είναι βασικό για μας και λίγο απλώς να σας δώσω να καταλάβετε προς τα πού πάμε οι εξελίξεις, είναι ότι έχουμε ένα τέτοιο γράφο. Παντού θα υπάρχουν τα ερευνητικά αποτελέσματα, οι ερευνητές, οι οργανισμοί, οι πάντες, όλη η κοινότητα δουλεύει στο πώς θα έχουμε αναγνωριστικά, identifiers, πώς θα διασυνδέονται όλα και πώς θα γίνουν όλα πιο πλούσια σε περιγραφή, έτσι ώστε πλέον μετά όχι μόνο να το έχουμε για έλεγχο και monitoring, αλλά το άλλο μας μέλημα είναι να το κάνουμε λίγο πιο έξυπνο στην ενέβρεση, γιατί τώρα όσο περισσότερο γίνονται και τα αποτελέσματα και οι δημοσιεύσεις και όλη αυτή η διασύνδεση, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο για έναν ερευνητή να μπορεί να βρει την κατάλληλη πληροφορία αυτή που θέλει. Οπότε σκοπός είναι σαν OpenAIRE να το κάνουμε αυτό πιο έξυπνο και μετά είτε εμείς είτε και άλλοι φορείς και εταιρείες και γιατί όχι να μπορούν να το κάνουν και να μπορούν με ένα κοινό, ένα public good, ένα κοινό καλό προϊόν να έχουν υπηρεσίες που είναι προστιθέμενες αξίες προς τους ερευνητές και προς όλους μας. Και απλώς να δώσω εδώ πέρα όλα αυτά τα,
τα ωραία τα, που έχει σχεδιάσει το OpenAIRE είναι ότι συνεργαζόμαστε με όλους αυτούς τους οργανισμούς στον κόσμο, αλλά όπως βλέπετε τα μαύρα που είναι τα ερευνητικά ιδρύματα και τα αποθετήρια και είναι βασικός πυλώνας σε όλη την εξέλιξη. Οπότε είμαστε εκεί πέρα, είμαστε πολύ κοντά. Η πρώτη φάση του OpenAIRE Graph έχει γίνει released και πάμε τώρα πλέον κοιτάμε θέματα ποιότητας, θέματα πιστοποίησης και θέματα τα οποία θα το κάνουμε να είναι σταθερό και επαναχρησιμοποιήσιμο από όλο τον κόσμο. Οι άλλες υπηρεσίες που έχουμε είναι υπηρεσίες εκτός από το γράφο. Έχουμε υπηρεσίες που είναι μια από τις βασικές και τώρα χτίζουμε. Αρχίζουμε από τις κατευθυντήριες γραμμές που χτίζουμε πάνω στις εθνικές ή τις ερευνητικές υποδομές με κατευθυντήριες γραμμές. Κάνουμε το γράφο. Έχουμε διάφορα εργαλεία προς τα έξω, όπως είναι το Ζινόντο που ελπίζω να το ξέρετε όλοι. Το Amnesia που είναι σε συνεργασία με το Αθηνά που είναι για νομιμοποίηση δεδομένων. Έχουμε το Argos που είναι το Data Management Plan και μετά από εκεί και πέρα έχουμε υπηρεσίες όπως είναι για παράδειγμα το Broker, το οποίο μπορεί να περνάει δεδομένα από αποθετήριο σε αποθετήριο πιο ενριστή από το γράφο. Φανταστείτε ότι το OpenAIRE τα μαζεύει όλα και μετά τα μπορεί κάποιος να έρθει σαν αποθετήριο ή σαν publisher να κάνει το enrichment από μόνος του όλο αυτό που έχει κάνει το OpenAIRE, οπότε είναι ένας broker. Υπάρχει το Connect, το οποίο είναι υπηρεσία για ερευνητικές κοινότητες, οι οποίες δεν μπορούν να στήσουν το δικό τους portal και τις δικές τους υπηρεσίες, οπότε τους βοηθάμε να χτίσουν το δικό τους portal και μέσα από αυτό το portal η όλη διαδικασία δεν είναι απλώς να χτίσουμε το portal, είναι ότι μέσα από αυτό το portal να τους βοηθήσουμε να κάνουν τις πρακτικές της ανοιχτής επιστήμης χωρίς καν να το σκεφτούν. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν θα επεκταθώ τώρα γιατί φτιάχνουμε τον κατάλογό μας και σε αυτό τον κατάλογο σε λίγο θα μπορούμε να μπει κάποιος και να τα βρει όλα και να βρει λεπτομέρειες και πώς θα κάνει access, πώς θα έχει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Το βασικό είναι τώρα, αυτό που θέλω να πω, είναι ότι όλα αυτά με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περνάμε μόλις άρχισε το OpenAIRE Nexus, που είναι η παρούσα φάση του OpenAIRE της χρηματοδότησης. Και σε αυτή τη φάση ο σκοπός μας, ο κύριος σκοπός δεν είναι να κάνουμε τόσο πολύ τις υπηρεσίες πιο πλούσιες ή πιο με καινούρια features. Σκοπός είναι πώς θα κάνουμε αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρουμε robust, πώς θα τις κάνουμε να είναι χρησιμοποιήσιμες από όλους, πώς θα ακούσουμε τους χρήστες για να τις φτιάξουμε όσο δυνατόν καλύτερα μπορούμε και πώς στην ουσία θα γίνουμε πιο επαγγελματίες στην παροχή αυτών των υπηρεσιών. Και αυτό είναι το βασικό μας στοίχημα τα επόμενα 1-2 χρόνια και γι' αυτό θα θέλαμε και τη συμβολή όλων. Τώρα, αυτό είναι η τεχνική μεριά. Δεν μίλησα τόσο πολύ για το δίκτυο που έχουμε χτίσει, γιατί ήδη ξέρετε το Αθηνά και την Κύπρο. Το δίκτυο που έχουμε χτίσει είναι από 36 μέλη προς το παρόν όσο τρέχανε τα έργα. Και πλέον αυτά τα μέλη, τα οποία τα λέγαμε National Open Access Desks, έχουν περάσει στον οργανισμό. Οπότε θα μιλήσω πλέον για τον οργανισμό και θα σας εξηγήσω πώς δουλεύει ο οργανισμός του OpenAIRE, το οποίο είναι νομικό πρόσωπο. Οπότε, να πω ότι το OpenAIRE είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2018 στην Ελλάδα, με μια έδρα την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 47 μέλη και έχουμε ακόμα 5, γύρω στα 5 που θα γίνουν μέλη τις επόμενες 2 εβδομάδες. Οπότε αυξανόμαστε. Από 34 χώρες. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα με μια ματιά. Ο σκοπός μας τι είναι? Ο σκοπός μας είναι να έχουμε έναν οργανισμό που θα παρέχει την ιδέα και θα παρέχει και το δίκτυο, το ανθρώπινο δίκτυο και το δίκτυο οργανισμών για το scholarly communication, για το ανοιχτό scholarly communication. Οτιδήποτε αφορά για την επικοινωνία
την επιστημονική επικοινωνία. Μπορεί αυτό να είναι στο cloud. Ναι. Μπορεί αυτό να είναι στις δημοσιεύσεις. Ναι. Μπορεί να είναι στο λογισμικό. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την επιστημονική επικοινωνία. Γιατί αυτό που πιστεύουμε είναι ότι ναι, μιλάμε για AI, για cloud-based, για δεδομενοκεντρικές υπηρεσίες, αλλά στο τέλος όταν έχουμε να κάνουμε με ερευνητές, οι ερευνητές επικοινωνούν μεταξύ τους. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ξέρουν και αυτός είναι ο τρόπος τον οποίο θέλουμε λίγο να μεταλλάξουμε και να τον κάνουμε πιο ανοιχτό, γιατί δυστυχώς ακόμα είναι κλειστός αυτός ο τρόπος. Τώρα, η δομή ποια είναι, και θα εξηγήσω λίγο τη δομή, δεν θα πάω πάρα πολύ, γιατί θέλω να δείξω πώς μπορείτε να συμβάλλετε σε αυτή. Έχουμε τη Γενική Συνέλευση που είναι όλα τα 47 μέλη, έχουμε ένα εκτελεστικό συμβούλιο, το οποίο είναι το 8 μέλη και ο πρόεδρος, και έχουμε και τις μόνιμες επιτροπές. Αυτές οι μόνιμες επιτροπές έχουν στην ουσία να κάνουν με τη στρατηγική του οργανισμού, το οποίο έχει να κάνει με, παράδειγμα, προσέγγιση, επικοινωνία, εξωστρέφεια, εκπαίδευση, υπηρεσίες, τεχνολογίες, στρατηγικές, αλλά σαν οργανισμός και σαν κοιτώντας την ανοιχτή επιστήμη και που πάμε. Οπότε εδώ πέρα είναι η στρατηγική για το OpenAIRE, για την ανοιχτή επιστήμη στην Ευρώπη, ποια είναι τι πρέπει να κοιτάξει, ποιο είναι το μέλλον, ποιες είναι οι καινούργιες ή καινοτόμες υπηρεσίες. Εδώ από κάτω τώρα αρχίζουμε και έχουμε τις ομάδες εργασίες, ειδικές ομάδες, οι οποίες θα εστιάσουν σε διάφορα θέματα που αφορούν την ανοιχτή επιστήμη. Οπότε, οι μόνιμες επιτροπές είναι επιτροπές του οργανισμού. Οι ομάδες εργασίες, οι ειδικές ομάδες, τις οποίες στείνουμε τώρα, έχουν να κάνουν με θέματα που αφορούν όλους μας για την ανοιχτή επιστήμη. Υπάρχουν δύο ειδών μέλη. Υπάρχουν τα βασικά ή τακτικά μέλη, τα τακτικά μέλη, και υπάρχουν και τα associate, δεν είμαι σίγουρη, τα συνεργαζόμενα associate μέλη, τα οποία μπορούν να συμμετέχουν σε όλη τη δομή. Κυρίως θέλω να πω ότι τα βασικά μέλη, ένα τακτικό μέλος μπορεί να μπει στο εκτελεστικό συμβούλιο. Όλα τα μέλη είναι στη Γενική Συνέλευση και στις μόνιμες επιτροπές και στις ομάδες εργασίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι ότι επειδή το έχουμε κάνει ναι μεν συμμετοχικό, αλλά δίνοντάς του κάποια γεύση από τα λεγόμενα ERICS που είναι οι ευρωπαϊκές υποδομές, έχουμε πει ότι θα υπάρχει μία ψήφος αναδάτως, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε κάποια ισορροπία. Προς το παρόν δεν έχουμε δει πράγματα τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη ψήφο εκτός από τα εσωτερικά, γιατί όλοι οι φορείς που είναι μέσα τους ενδιαφέρει, έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την επιστήμη. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, ναι, υπάρχει μία ψήφος ανακράτος, οπότε είναι το τακτικό μέλος, αλλά θέλουμε τα associate members, θέλουμε όσο πιο πολλά associate members από τις χώρες να υπάρχουν, να συμμετάσχουν στο OpenAIRE, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στις επιτροπές, είτε είναι οι μόνιμες, είτε είναι τα working groups, οι ομάδες εργασίας, για να μπορούμε μαζί να συνδιαμορφώσουμε το πού θα πάμε. Και αυτό είναι βασικό για μας. Γιατί ναι, υπάρχει ένα μέλος, όπως τώρα, για παράδειγμα, στην Ελλάδα είναι το Αθηνά, αλλά δεν είναι το Αθηνά ο μόνος φορέας που κάνει ανοιχτή επιστήμη. Και θα θέλαμε να υπάρχουν όλοι οι φορείς, αν είναι δυνατόν, σαν μέλη του OpenAIRE, και μετά να μπορούν μεταξύ τους να συνεννοηθούν ποιος θα είναι το τακτικό μέλος και ποιος θα ψηφίζει, αλλά όλοι να συνδιαμορφώνουν και να συμμετέχουν στις επιτροπές και στα αποτελέσματα και στο πού πάμε στο μέλλον. Ποιο είναι το OpenAIRE σε Ελλάδα και Κύπρο? Σε Ελλάδα και Κύπρο βλέπουμε ότι προς το παρόν είναι το Αθηνά και το Healing, το ΣΕΑΒ, και στην Κύπρο είναι το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Οπότε βλέπουμε και όλα αυτά τα χρόνια, προφανώς τους γνωρίζετε τα άτομα, την Έλλη, τη Σίλβια, την Ατάσα, την Ιλιάνα και τη Ζαφυρό, δεν είμαι σίγουρη,
οι οποίες αυτό που κάνουν είναι ότι έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά σε κατάρτιση, έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην προαγωγή της ανοιχτής επιστήμης, αλλά το κύριο μέλημά μας είναι και οι υποδομές. Οπότε θα έρθω σε λιγάκι σε αυτό. Οπότε αυτό είναι και αυτοί συνεχίζουν να είναι σε επαφή με εσάς. Και αυτό που θα θέλαμε είναι όλα αυτά οι κοινοπραξίες, οι εθνικές κοινοπραξίες να συνεχίσουν και να γίνουν πιο δυνατές. Οπότε τελείωσα με το OpenAIRE αυτά που ήθελα να πω λίγο πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά προς το παρόν προσπάθησα να τα κάνω σε πιο λίγο να γίνεται. Λοιπόν, το European Open Science Cloud, δεν θα πω λίγο πολύ τι είναι, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τι είναι. Αυτό που θα πω είναι ότι είναι μία top-down πολιτική, πλέον από τα ψηλά κλιμάκια της κοινότητας, και αυτή η πολιτική θα διέπει τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα 7-8 χρόνια, οτιδήποτε υπάρχει με δεδομένα σε σχέση με την έρευνα. Ποιο είναι ο οργανισμός του EOSC? Τώρα υπάρχει το EOSC Association πλέον. Υπάρχει μια σελίδα κάτω που είναι www.eosc.eu, οπότε μπορείτε να δείτε πληροφορίες εκεί πέρα. Αυτός ο οργανισμός αυτή τη στιγμή ιδρύθηκε από το καλοκαίρι και άρχισε πλέον να λειτουργεί, θα έλεγα, από τον Δεκέμβρη. Έχει ένα διοικητικό συμβούλιο 8 ατόμων με ένα πρόεδρο, το Executive Board, υπάρχει το General Assembly. Και αυτός ο οργανισμός στην ουσία τι κάνει? Βλέπετε ποιοι είναι οι στόχοι του: ανοιχτή επιστήμη, fair data, services, τα γνωστά μας λίγο πολύ. Αυτός ο οργανισμός, ο κύριος του σκοπός είναι να κάνει ένα, θα το πω στα αγγλικά γιατί έτσι είναι το partnership, είναι ένας καινούριος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τρόπος για να έχουμε πολυετή προγράμματα. Οπότε, στην ουσία, το EOSC Association που φέρνει 140 και μέλη, διαμορφώνει το τι πρέπει να γίνει για τα επόμενα χρόνια μέσα από ένα κείμενο που λέγεται SRIA, το Strategic Research Initiative Agenda and Innovation Agenda, το οποίο το version, η έκδοση νούμερο 1 θα βγει μάλλον την επόμενη εβδομάδα. Και αυτό το έγγραφο συνδιαμορφώνει το επόμενο work program με την κοινότητα. Αλλά εδώ πέρα είμαστε, ότι λέμε ότι δεν είναι μόνο τις κοινότητες τα λεφτά, είναι και τα εθνικά λεφτά, το τι δίνει κάθε χώρα για να συμβαδίζει με το EOSC και το τι θέλει να κάνει η χώρα. Διαβάζει αυτό το κείμενο και συνδιαμορφώνει τα δικά της, τις δικές της κατευθύνσεις και τα δικά της ερευνητικά προγράμματα. Οπότε μιλάμε τώρα για αυτά τα 3 κόκκινα κουτάκια. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση που συνδιαλέγεται και συνομιλεί με το EOSC Association, το οποίο έχει 142 μέλη, για να κάνει ποιο θα είναι το partnership μέσα από αυτό το SRIA document, είναι λίγο μπερδεμένα, αλλά παράλληλα υπάρχει και το steering board, το οποίο είναι εκπρόσωποι των εθνικών, των ευρωπαϊκών χωρών, για να μπορούν να κατευθύνουν και να πούν τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει, τι υπάρχει προτεραιότητα, και φυσικά να μεταφέρουν στις χώρες τους τις κατάλληλες οδηγίες. Τώρα, η συμμετοχή στο EOSC, όπως είπαμε, υπάρχουν τα 140 μέλη με ψήφο στη Γενική Συνέλευση, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά μόνο να ψηφίζουν. Υπάρχει η έννοια του εθνικού εξουσιοδημημένου οργανισμού, το Mandated Organization, από κάθε χώρα, άσχετα από το Steering Board. Αυτό είμαστε Ευρώπη, οπότε μιλάμε για λίγο έτσι, πολλά στρώματα και λίγο γραφειοκρατίας. Αυτό το Mandated Organization θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες για την υλοποίηση. Δεν δίνει γραμμές σε κάποια κυβέρνηση, αλλά παρέχει γραμμές για υλοποίηση και λίγο ευθυγραμμίζει. Και υπάρχουν οι παρακάτω προτάσεις για ομάδες εργασίας που τα μέλη και φαντάζομαι και εξωτερικοί θα μπορούν να συμμετέχουν. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό, αλλά υπάρχει και αυτό, είναι ένας κόμμα οργανισμός στον οποίο μπορούμε να συμμετέχουμε σαν χώρα. Τώρα, να πω, αυτό ήταν το European Open Science Cloud, να πω το OpenAIRE και το EOSC, ποια είναι τα σημεία αλληλεπίδρασης.
Πρώτα-πρώτα ήμασταν μέλη του Executive Board 2018 με 20, φέρνοντας στο προσκήνιο την ανοιχτή επιστήμη, την ανοιχτή πρόσβαση, γιατί πολλές φορές οι συζητήσεις τα πάντα γίνονται γύρω από το FAIR και λίγο ξεχνάμε την ανοιχτότητα, και κυρίως φέρνοντας στη συζήτηση τις υποδομές των πανεπιστημίων σε σχέση με τις δημοσιεύσεις, σε σχέση με το scholarly communication. Σαν OpenAIRE τώρα είμαστε ένας από τους κύριους πάροχους στα κομμάτια της αρχιτεκτονικής του EOSC, το EOSC Core, οπότε εδώ πέρα θα έχουμε ενεργό ρόλο για τη διαλειτουργικότητα και τη διασύνδεση των αποθητηρίων. Υπάρχουν οι υπηρεσίες, θα προσφέρουμε τις υπηρεσίες που ήδη έχουμε για monitoring, για ανοιχτή επιστήμη, και φυσικά τη διασύνδεση με τους εθνικούς κόμβους και με τους ανθρώπους. Οπότε αυτά είναι τα σημεία αλληλεπίδρασης. Σχηματικά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του OpenAIRE, αν φανταστεί κάποιος ότι το European Open Science Cloud είναι το ζητούμενο που είναι στη μέση, σαν OpenAIRE αυτό που προσφέρουμε είναι μέσα από τις κατευθυντήριες γραμμές όλα τα data sources, αποθετήρια όλων των ειδών, πώς θα μπορούν να γίνουν registered και validated στο EOSC, οπότε λίγο να επεκτείνουμε την διαδικασία που έχουμε τώρα. Το δεύτερο είναι ότι προσφέρουμε υπηρεσίες όπως το Argos, Zinodos και το Amnesia για τις ερευνητικές ομάδες. Το τρίτο είναι μέσω του γράφου έχουμε διασύνδεση με το παγκόσμιο γίγνεσθε του Scholarly Communication, και μετά αρχίζουμε και έχουμε τις επιπλέον υπηρεσίες που είναι το Connect, το Develop, το Explore, το Monitor, επάνω στο γράφο και πάνω σε όλα αυτά που κάνουμε. Νύφος. Τώρα τα πηγαίνω λίγο γρήγορα για να έχουμε και χρόνο για τις ερωτήσεις. Τι είναι το νύφος τώρα? Η Ευρώπη κάποια στιγμή πριν 2-3 χρόνια κατάλαβε ότι ωραίο το European Open Science Cloud, αλλά αν τα μέλη δεν οργανωθούν, τα κράτη-μέλη και οι ευρωπαϊκές χώρες δεν οργανωθούν, δεν πάνε πουθενά. Οπότε έδωσε κάποια λεφτά σε ευρωπαϊκά έργα για να μπορούν να οργανώσουν τοπικά, είτε σε περιφέρειες, σε ευρωπαϊκές περιφέρειες, είτε σε κράτη-μέλη, είτε σε θεματικές περιοχές, να οργανώσουν το τι γίνεται στην χώρα τους για το EOSC. Και το νύφος είναι ένα έργο που μιλά για την νοτιοανατολική Ευρώπη, και αυτό που στην ουσία κάνει είναι να δει ποιες υπηρεσίες είναι έτοιμες για να μπουν στο EOSC και πώς, αν δεν είναι έτοιμες, πώς θα ετοιμαστούν και τι χρειάζεται, οπότε κάνει αρκετή δουλειά σε αυτό, και πώς θα υπάρχει, ποιες θα είναι οι μορφές διακυβέρνησης των εθνικών EOSC, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ποιες μπορεί να είναι? Η κάθε χώρα δεν ακολουθεί το ίδιο μοντέλο. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα σε κάθε χώρα. Και ποια μπορεί να είναι αυτά τη διακυβέρνηση. Και όταν μιλάμε για διακυβέρνηση, στην ουσία μιλάμε ποιοι είναι οι φορείς που θα λάβουν μέρος, ποιος είναι ο ρόλος του καθενός, ποιες υπηρεσίες και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Αυτά είναι τα κύρια σημεία της διακυβέρνησης. Και φυσικά θα έλεγα όχι συζήτηση, δεν είναι πλέον πέραν συζήτησης, ποιος είναι ο διάλογος με την κάθε κυβέρνηση και τον κάθε φορέα, έτσι ώστε αυτά να περάσουν από πολιτική, να περάσουν από όλα τα στάδια της πολιτικής έως τη συνυλοποίηση. Αυτό είναι το βασικό. Και σε κάθε χώρο βρισκόμαστε σε διαφορετικά πράγματα, και επειδή το EOSC πιάνει από δημοσιεύσεις, από δεδομένα, από λογισμικό, από cloud, από πράγματα, κάθε χώρα έχει διαφορετική ωριμότητα στο κάθε ένα από αυτά. Οπότε, ποιοι είναι οι στόχοι, είπαμε, ανάπτυξη προπαρασκευαστικού περιφερειακού περιβάλλοντος, η πρόθεση συνεργασιών, γιατί καλό είναι να μαθαίνουμε ένας από τον άλλον. Οπότε είναι και μέσα στη χώρα μας οι συνεργασίες, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, και έτσι βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Τώρα, αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχουν δύο ομάδες του νύφους στην Ευρώπη που οδηγούν το έργο. Δεν σημαίνει ότι αυτές είναι οι ομάδες, αυτοί είναι οι οργανισμοί οι οποίοι είναι οι μόνοι οργανισμοί που μένουν και κάνουν τις εθνικές πρωτοβουλίες για την ανοιχτή επιστήμη και το EOSC στην κάθε χώρα. Απλώς τυχαίνει να συντονίζουν το έργο.
ή να είναι partners του έργου. Από την Ελλάδα είναι το GNET που είναι συντονιστής του έργου, όλου του έργου, και το Αθηνά που είναι όλος ο διευθύνων σύμβουλος του έργου, στην ουσία είναι το Scientific Coordination. Και η Κύπρος, η οποία συμμετέχει με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ινστιτούτο Κύπρου. Και σε κάθε χώρα αυτό που έγινε στον ύφος είναι ότι από τη μια μεριά έχουμε έναν οργανισμό που έχει τις σκληρές υποδομές, τα σίδερα, θα έλεγα, ή το δίκτυο, και από την άλλη είναι οργανισμοί που ξέρουν για την ανοιχτή επιστήμη και για τα δεδομένα. Οπότε αυτό έχει γίνει, οδηγούν και το όλο ζητούμενο είναι πώς αυτοί οι οργανισμοί μέσα από τον ύφος θα φέρουν σε κάθε χώρα τους κατάλληλους οργανισμούς, πέρα από αυτούς τους δύο, στο τραπέζι για συζήτηση. Να πω λίγα τι έχει γίνει στην Ελλάδα. Οι πιο πολλοί ίσως το ξέρουμε. Υπάρχει το συμπόσιο, αρχίσαμε από το συμπόσιο για την ανοιχτή επιστήμη στην Ελλάδα μέσω του OpenAIRE. Μετά έγινε μια δημιουργία άτυπης ομάδας εργασίας για την ανοιχτή επιστήμη που τη συντόνισε το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Όλοι μαζί κάτσαμε για ένα χρόνο με πολλά πάρε δώσε και κάναμε μία πρόταση για εθνικό σχέδιο ανοιχτής επιστήμης στην Ελλάδα για τη στρατηγική, και επαναλαμβάνω αυτή είναι η πρόταση. Από τον Ιούλιο του 2020 αυτή συζητείται ακόμα στα κυβερνητικά κλιμάκια. Το Δεκέμβριο του 2020 υπήρχε μία συμπερίληψη αυτή στη δημόσια διαβούλευση της βίβλου ψηφιακού μετασχηματισμού. Αν και κατά την γνώμη μου, έτσι όπως είναι η βίβλος του ψηφιακού μετασχηματισμού, έχει αφήσει πάρα πολύ έξω την ανοιχτή επιστήμη και έχει βάλει κυρίως τις hard υποδομές. Οπότε αυτό είναι κάτι που ίσως μπορούμε σαν χώρα να το μετατρέψουμε. Και φυσικά τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία σύναψης εθνικής κοινοπραξίας. Όλοι οι οργανισμοί, πώς θα βρεθούμε μαζί να κάνουμε μια εθνική κοινοπραξία, η οποία θα παρακολουθεί τα τεκτηνόμενα στη χώρα, αλλά θα είναι και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο EOSC. Αντίστοιχα στην Κύπρο, αρχίσανε πιο νωρίς στην Κύπρο, υπήρχε μια δημιουργία εθνικής ομάδας εργασίας για την πρόσβαση. Αν και ξέχασα να πω στο παραπάνω, επί εκτός από αυτά που είδατε, η ΓΕΤ έχει μια ομάδα εργασίας για την ανοιχτή επιστήμη, μόνο για τη ΓΕΓΕΤ, όχι για όλους τους φορείς, μόνο για τους φορείς που επιτεύονται από τη ΓΕΓΕΤ, η οποία τα παρακολουθεί όλα αυτά. Η ανοιχτή επιστήμη στην Κύπρο έγινε δημιουργία ομάδα εργασίας για την ανοιχτή πρόσβαση. Τα μέλη ήταν εθνικά σημεία επαφής για ευρωπαϊκά προγράμματα, με συντονισμό το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Η εθνική πολιτική για ανοιχτή πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις ψηφίστηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της Κυπριακής Δημοκρατίας, οπότε είμαστε πάρα πολύ καλά εδώ. Έγινε επικυρωποίηση του κειμένου το 2019 με προστίκη αρχών ανοιχτής επιστήμης και δεδομένων, πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Και τώρα είμαστε από το Μάρτιο, η Κύπρος έχει νέα δομή, ξέρουμε αυτό πόσο και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και σε όλες τις άλλες χώρες, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η αλλαγή των κυβερνήσεων και ο μετασχηματισμός των Υπουργείων. Και τώρα μιλάμε για την αναδιοργάνωση και την κινητοποίηση εθνικής ομάδας. Και όπως βλέπετε αυτά τα δύο, αυτά που έχουν γίνει σε αυτές τις δύο χώρες είναι αντίστοιχα με άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο κόσμος δραστηριοποιείται, κάνει, και παράλληλα, αυτό που μπορώ να πω και για την Ελλάδα τουλάχιστον, είναι παράλληλα μέσω χρηματοδότησης της ΓΕΓΕΤ έχουμε, και του Υπουργείου Παιδείας, έχουμε δύο αποθετήρια για δεδομένα, το Helix και το HardMean. Το Helix είναι για τα ερευνητικά κέντρα και το HardMean είναι από το ΣΕΑΒ για τα πανεπιστήμια. Και αυτή ήταν η πρώτη χρηματοδότηση, ευελπιστώντας πλέον ότι αυτά θα αποτελέσουν τη μαγιά για μια περαιτέρω χρηματοδότηση, για να είναι πλέον τα κεντρικά αποθετήρια της χώρας προς τον έξω κόσμο. Και τέλος να πω ποια είναι τα επόμενα βήματα. Τι θέλουμε να κάνουμε. Ωραία, πολύ ωραία αρχίσαμε, πολύ ωραία τα κάνουμε. Όπως είπα στην αρχή, πλέον όλες αυτές οι εξελίξεις τρέχουν και πρέπει λίγο να τρέξουμε κι εμείς. Οπότε πρέπει λίγο να επιτυχύνουμε. Άρα πρέπει να κάνουμε την ενδυνάμωση αυτών των εθνικών πρωτοβουλειών για να περάσουμε στο στάδιο της υλοποίησης. Και η υλοποίηση τι σημαίνει? Σημαίνει υπηρεσίες για τους ερευνητές, υπηρεσίες για τα πανεπιστήμια, διασύνδεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μιλάμε,
Και πλέον και οι ίδιοι μας κουραζόμαστε αν μένουμε μόνο στο να μιλάμε. Οπότε υπάρχει ο διάλογος ανάμεσα σε πανεπιστήμια ερευνητικά κέντρα. Δεν είναι και τόσο διαφορετικά, και όμως βρίσκουμε ότι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι που δεν μιλάνε ο ένας τον άλλον. Οπότε βιβλιοθήκες και ερευνητικές υποδομές. Μιλάμε για τις κυβερνήσεις οι οποίες πρέπει να δώσουν κονδύλια για τις ερευνητικές ηλεκτρονικές υποδομές. Και μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα, ότι μιλάμε για την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή βίβλο. Πολύ ωραία όλα αυτά και όλοι τα καλωσορίζουμε, αλλά η έρευνα έχει τις ιδιαιτερότητες της και πρέπει λίγο να δώσουμε, μιλάμε για καινοτομία, αλλά καινοτομία χωρίς έρευνα και χωρίς τις υποδομές δεν θα υπάρξει. Θα είναι μια φούσκα, η προσωπική μου γνώμη θα είναι μια φούσκα, η οποία δεν θα είναι συνεχής. Και αν θέλουμε μια συνέχεια στην καινοτομία, πρέπει να προσέξουμε την έρευνα και να κάνουμε τη ζωή εύκολη στους ερευνητές να αποδώσουν χωρίς να πρέπει να ασχολούνται με όλα τα. Να ξαναστείνουν ο κάθε ένας τους μια υποδομή στο ίδρυμά τους. Και φυσικά υπάρχει αυτό που λείπει μέχρι τώρα είναι ο διάλογος με τους φορείς καινοτομίας. Υπάρχουν οι φορείς καινοτομίας και πάλι μιλάω για Ελλάδα. Δεν είμαι σίγουρη τι ακριβώς γίνεται στην Κύπρο, μπορεί να μας πούνε οι συνάδελφοι. Υπάρχει μια επαφή, αλλά δεν υπάρχει ουσιαστικός διάλογος. Οπότε αυτό που πρέπει λίγο να κάνουμε είναι αυτά τα πράγματα. Από διάλογο πολύ ωραία, να τον κάνουμε πιο έντονο. Πρέπει να περάσουμε όμως σε υλοποίηση. Πρέπει να σοβαρευτούμε και να έχουμε κονδύλια για τις ερευνητικές ηλεκτρονικές υποδομές. Και πρέπει εμείς οι ίδιοι να κυνηγήσουμε τους φορείς καινοτομίας. Αυτά ήθελα να πω, Άλλη. Και Νατάσα. Ευχαριστούμε, Νατάλια. Ήταν πολλά... Νομίζω ότι πήρα παραπάνω λίγο. Δεν πειράζει, όμως ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η επεξήγηση. Είδαμε και τη ροή, δηλαδή, πώς ξεκίνησαν τα πράγματα και πώς συνδέονται και με τις δύο χώρες, τα διάφορα έργα, διάφορες υποδομές, που θέλουμε να πάμε, πώς προχωράμε, ποιοι είμαστε. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και σε ευχαριστούμε. Θα ήθελα μήπως να προσθέσει, πριν προχωρήσουμε στις ερωτήσεις που έχουμε μαζέψει, θα ήθελα μήπως να προσθέσει η Σίλβια Κουκουνίδου ή η Ελένη Τόλ κάτι για τον ύφος, πιθανόν που ήταν και το τελευταίο που είδαμε τώρα στις διαφάνειες. Ή και κάτι περισσότερο για την Κύπρο, ίσως να εμβαθύνουμε, καθώς δεν έχουμε και αυτή τη γνώση, η κυρία Μανολά τουλάχιστον. Καλημέρα, καλημέρα και από την Κύπρο. Σήμερα έχουμε ήλιο, ευτυχώς, οπότε. Σας χαιρετάμε με όλους τον καιρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ναταλία, πάντα εξαιρετική και κατατοπιστική. Όντως η κατάσταση είναι όπως την έχει περιγράψει. Sorry, ξέχασα και το βίντεο. Ακριβώς όπως την έχει περιγράψει. Τώρα όντως προσπαθούμε να επαναδραστηριοποιήσουμε ουσιαστικά στα πλαίσια του νύφος, του προγράμματος νύφος μαζί με τους συναδέλφους από το Ινστιτούτο Κύπρου την ομάδα εργασίας για να έχουμε μια έτσι πιο ενεργή δράση στις διάφορες πτυχές και της ανοιχτής επιστήμης και του EOSC. Νομίζω ότι όντως η συμμετοχή μας είναι σημαντική και είναι κρίσιμο να αντιληφθούμε όλοι οι φορείς, όλοι οι ερευνητικοί φορείς, την σημαντικότητα της συμμετοχής και της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων κυρίως, να μην απέχουμε από αυτό. Εννοείται ότι υπάρχει υποστήριξη και από εμάς και από εσάς και από την Ελένη την Τόλη τώρα να μας πει εκείνη την άποψη της. Υπάρχει έτσι ιδιαίτερη στήριξη σε όλους τους φορείς και ελπίζουμε ότι αυτόν τον χρόνο θα υπάρξει κάποια εξέλιξη, να αναθεωρήσουμε και την εθνική μας πολιτική και να αλλάξει και η κουλτούρα που υπάρχει έτσι της κλειστής αγκαλιάς, θα την πω, στην έρευνα. Για να έχουμε τα ωφέλη της ανοιχτής επιστήμης. Ωραία, να προσθέσω και εγώ δύο πράγματα.
Ακούτε, υποθέτω. Ε? Ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα. Η Ναταλία πραγματικά κατάφερε μέσα σε 40 λεπτά να τα πει τα πάντα, δηλαδή το πώς εξελίχθηκε η ανοιχτή επιστήμη, τι είναι το OpenAIRE, τι είναι το NI4OS, τι είναι το EOSC, όλα καταπληκτικά. Να πω μόνο δύο πράγματα από τη σκοπιά του NI4OS, να δώσω κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Με την ελπίδα να απαντάω και στα ερωτήματα που βλέπω ότι υπάρχουν μέσα στο chat. Το NI4OS, όπως είπε η Ναταλία, δουλεύει, είναι από τα έργα τα οποία δουλεύουν σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, η κοινότητα κατανόησε ότι για να στηθεί όλη αυτή η υποδομή, το EOSC, χρειάζεται κάποιοι άνθρωποι να δουλέψουν τοπικά, να στηρίξουν σε εθνικό επίπεδο την προσπάθεια αυτή. Αυτό είναι που κάνουν τα έργα που έχουν σαν τον NI4OS που έχουν χρηματοδοτηθεί για αυτό το σκοπό. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς δουλεύουμε σε τρία επίπεδα. Ένα, σε τεχνικό επίπεδο βοηθάμε αυτό που λέγεται onboarding από services και repositories στο EOSC. Δηλαδή, βοηθάμε να γίνουν διαθέσιμες υπηρεσίες και αποθετήρια που υπάρχουν στην περιοχή μας, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσα από το ευρύτερο πλέγμα του EOSC. Ταυτόχρονα στείλουμε υπηρεσίες και εργαλεία που να βοηθήσουν την ανοιχτή επιστήμη και το FAIR, τα FAIR aspects στην επιστήμη, συγγνώμη για τον ευρυδικό λόγο μου. Και το τρίτο είναι το, θα το έλεγα, πολιτικό και οργανωτικό. Για να τα κάνουμε όλα αυτά, στείλουμε εθνικές πρωτοβουλίες ή υποστηρίζουμε εθνικές πρωτοβουλίες που υπάρχουν σε χώρες στην περιοχή μας, οι οποίες έχουν να δουλέψουν σε πολιτικό επίπεδο και να λύσουν θέματα σαν και αυτά, ας πούμε, που θίγει η Κατερίνα Ελενάκη στην ερώτησή της. Και είναι κάτι το οποίο το βρίσκουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά το βρίσκουμε και σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο χώρος της έρευνας, της καινοτομίας και της ανώτατης εκπαίδευσης είναι κατακερματισμένος. Οι αρμοδιότητες ανήκουν σε πολλά διαφορετικά υπουργεία ή σε πολλές διαφορετικές υπηρεσίες και σε διαφορετικά units στην κοινότητα. Είναι γεγονός ότι για να στηθεί αυτός ο ενιαίος χώρος της έρευνας, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν μεταξύ τους. Άρα, μέσα από τις πρωτοβουλίες μας, και συγκεκριμένα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, να μιλήσουμε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φέρουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους γύρω από ένα τραπέζι και τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο να υπάρχει ένα συντονισμός γύρω από ένα εθνικό πλάνο για την ανοιχτή επιστήμη. Και ο στόχος είναι τα πλάνα αυτά να μην μείνουν απλώς πλάνα και σχέδια, αλλά να περάσουν και σε πιο υλοποιήσιμες μορφές και να γίνουν και εθνικές πολιτικές. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό στο οποίο δουλεύουμε, όπως είπε και η Σίλβη, αυτόν τον καιρό. Να πω κι εγώ, Ελένη, αυτό ακριβώς και η Κατερίνα έπιασε την ερώτηση, είναι τουλάχιστον στην Ελλάδα, στην ομάδα εργασίας και σε αυτό που δουλεύουμε για την κοινοπραξία, σκοπός είναι να βάλουμε φορείς από τα τρία υπουργεία που εκπροσωπούν αυτό το χώρο. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Ανάπτυξης με τη ΓΕΓΕΤ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έτσι λέγεται, θα σου αφήσω. Νομίζω ότι έτσι λέγεται. Το οποίο οι φορείς που είμαστε είναι το Αθηνά με τα Ερευνητικά Κέντρα Δημόκρητος, είτε και τα όλοι μέσα, να μην τα πω όλα. Είναι το ΕΔΙΤΕ από η Ψηφιακή Διακυβέρνηση και είναι και ο ΣΕΑΒ από το Υπουργείο Παιδείας. Το ότι μιλάμε εμείς βέβαια μεταξύ μας, δεν είμαστε σίγουροι ότι ακουγόμαστε και στα τρία Υπουργεία πάνω ταυτόχρονα. Οπότε, τουλάχιστον έχει γίνει η αρχή. Και αυτό είναι το bottom up, που αυτό θα συνεχίσει, γιατί εμείς είμαστε οι φορείς οι οποίοι θα υλοποιήσουμε τελικά. Εκεί αυτό που μένει είναι μια συνεννόηση σε ψηλά στρώματα. Τι θα γίνει με τα τρία Υπουργεία, αυτό με το αέρα. Και το πρόβλημα, εγώ να πω ότι το πρόβλημα που έχουμε εμείς, το έχουν όλες οι χώρες. Δεν είναι, δηλαδή αυτό είναι γνώρισμα όλων των χώρων. Οπότε δεν είμαστε χειρότερα από άλλους, μπορώ να πω. Ίσως και καλύτερα, γιατί γνωριζόμαστε. Ευχαριστούμε,
Ευχαριστούμε, Ναταλία. Να πω απλώς, επειδή δεν είμαι σίγουρη ότι έχουν δει όλη αυτή την ερώτηση, η ερώτηση αφορούσε στο κατά πόσο είναι εύκολη η επικοινωνία μεταξύ διαφόρων φορέων και κατά πόσο αυτό μπορούμε να το προωθήσουμε μέσα από τις κοινοπραξίες. Μία ακόμα ερώτηση που βλέπω από τον κύριο Απόστολο Καμέκη, συγγνώμη αν προφέρω λάθος το επώνυμό σας, από το ΚΕΤΑ, είναι πώς μπορεί ένας φορέας να γίνει μέλος στο OpenAIRE, αν θυμάμαι καλά. Εκείνη την ώρα κάνετε την ερώτηση, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αν είναι στο chat, αλλά νομίζω και το OpenAIRE, στο OpenAIRE αναφέρονταν. Ναταλία, θα ήθελες... Μα στέλνετε εμένα και την Έλλη ένα mail ή το amke@openair.eu, το έχω στην παρουσίαση η οποία θα μοιραστεί και μετά μιλάμε, αρχίζουμε και συζητάμε. Αλλά πολύ θα χαρούμε να γίνετε μέλη. Έχω προσθέσει και στο chat την ιστοσελίδα να δείτε λίγο κάποια βασικά σημεία του ΑΜΚΕ και τι χρειάζεται για το expression of interest, για την δήλωση ενδιαφέροντος. Μια επιστολή στο Executive Board by Natalia. Στη δομή ακριβώς ποιος τον αναλαμβάνει την επιστολή. Τέλος πάντων, γίνεται μια επιστολή στο OpenAIRE, στο εκτελεστικό συμβούλιο. Και με την εκδήλωση ενδιαφέροντος την βλέπουμε και σας απαντάμε. Είναι εύκολη διαδικασία, δηλαδή. Κάποια άλλη ερώτηση? Όλα ήταν πλήρως κατανοητά. Νομίζω θα βοηθήσει και το recording μετά που θα στείλουμε. Ωραία. Κάτι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, η κυρία Λίνα Τσουμπανού μας λέει ότι το Υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κύπρου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την όλη υποστήριξη και τη συνεργασία. Η κυρία Τσουμπάνο είναι... Είναι από το Υφυπουργείο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, συνεχίζει ψήμιση, εξειδικευμένες γνώσεις που μας προσφέρει. Ωραία, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε εσάς για το χρόνο σας. Ωραία, οπότε, είμαστε ακριβώς στην ώρα μας, παρόλα αυτά. Υπάρχει μια ερώτηση. Υπάρχει μια ερώτηση από την κυρία Χρυσίνα. Λοιπόν, το βρήκα. Ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα, Α, για κάποιον από την ερευνητική κοινότητα αν θέλει να ενημερωθεί ή να εφαρμόσει πρακτικές ανοιχτής επιστήμης, και Β, για έναν φορέα που να απευθυνθεί. Να απαντήσω. Ναι. Ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα για κάποιον από την ερευνητική κοινότητα. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα στην Ελλάδα να απευθυνθεί στην Έλλη και στην Κύπρο να απευθυνθεί στη Σίλβια. Οπότε θα είναι τα πρώτα ονόματα που στέλνουμε, που επικοινωνούμε, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και πολλές δεν ξέρουμε σε ποια διαδικασία θέλετε να απευθυνθείτε. Οπότε σε πρώτο βήμα θα υπάρχει αυτό. Το δεύτερο, για έναν φορέα που να απευθυνθεί, ο φορέας για ποιο πράγμα, να ενημερωθεί για πρακτικές ανοιχτής επιστήμης. Στο φορέα, εδώ υπάρχουν πάλι θα έλεγα, στο Αθηνά /ΕΑΒ και Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυρίως για την ανοιχτή επιστήμη, αυτό θα έλεγα. Είναι οι φορείς οι οποίοι μέσω του OpenAIRE έχουν τη γνώση για να μπορούν να πούν τι είναι αυτό που χρειάζεται. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για ένα φορέα που θα υπευθυνθεί, τι είναι αυτά που πρέπει να κάνει, ποιες είναι οι πολιτικές που θα κάνει, τι υποδομές θα στήσει, ποια είναι τα υποθετήρια, πού θα χρησιμοποιήσει. Το Αθηνά και ΣΕΑΒ μπορούν να κατατοπίσουν σε όλα αυτά και αντίστοιχα το Πανεπιστήμιο της Κύπρου.
Και να πω κάτι ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, στα πλαίσια του OpenAIRE, ετοιμάζουμε μία πλατφόρμα για κατάρτιση και η πλατφόρμα κατάρτισης θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέλη του OpenAIRE, οπότε να γίνει ένα κεντρικό, να γίνει και αυτό μια υπηρεσία, να είναι ένα πολυγλωσσικό, όχι απαραίτητα ότι θα υπάρχει μετάφραση, αλλά σε κάθε μπορεί να υπάρχουν εκπαιδευτικά training material, εκπαιδευτικά υλικό, ας το πούμε τώρα. Εκπαιδευτικό υλικό σε όλες τις γλώσσες, έτσι ώστε σε πρώτη φάση να μπορεί κάποιος να κατατοπιστεί αν θέλει από μόνος του. Αλλά επαναλαμβάνω, τα NOAADs, τα μέλη του OpenAIRE, πρώτον μπορούν συμμετέχοντας στο OpenAIRE να μάθουν αυτές τις διαδικασίες μέσω του δικτύου που έχουμε, τι κάνει η μία χώρα σε σχέση με την άλλη. Και δεύτερον, τα μέλη μας έχουν τη γνώση να παρέχουν όλα αυτά στους οργανισμούς της χώρας τους. Ναταλία, μπορώ να συμπληρώσω κάτι από τη σκοπιά του ανθρώπου που χρησιμοποιεί το δίκτυο αυτό και όχι από την σκοπιά του ανθρώπου που συμμετέχει. Απλώς θέλω να επιβεβαιώσω για το πόσο σημαντικό είναι, εμείς το λέμε Σίλβια και Έλλη, το πόσο σημαντικό είναι το δίκτυο των NOAADs που έχετε στήσει σε όλες αυτές τις χώρες. Και το βλέπω τώρα και μέσα από τη δουλειά μας στον ύφος, που δουλεύουμε με χώρες από την Νοτιοανατολική Ευρώπη, που είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Και θέλω να πω ότι σε ερωτήματα που έχουμε, σε τείχους πάνω στους οποίους πέφτουμε, σε πράγματα που θέλουμε να απαντήσουμε ή να καταλάβουμε καλύτερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι υπάρχει ένας οργανισμός και σε αυτόν τον οργανισμό υπάρχει ένας άνθρωπος στον οποίο θα στείλεις ένα mail ή θα πάρεις ένα τηλέφωνο και θα σου απαντήσει είτε απευθείας την ερώτησή σου είτε θα ξέρει να σε κατευθύνει το πού μπορείς να βρεις την απάντηση. Αυτό νομίζω το πλέγμα αυτό το NOAADs που έχει στηθεί μέσα από το OpenAIRE είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη και είναι ένα δίκτυο ανθρώπων το οποίο ουσιαστικά βοηθάει την ανοιχτή επιστήμη στην Ευρώπη και νομίζω ότι αξίζει να αναδειχθεί ακόμα παραπάνω και να αξιοποιηθεί από όλους επίσης ακόμα παραπάνω. Ξαναλέω, μιλάω από την πλευρά του χρήστη του δικτύου αυτού και μέσα από το έργο μας, μέσα από τον ύφος. Να συμπληρώσω και εγώ κάτι. Συμφωνώ απόλυτα με την Ελένη. Νομίζω ότι είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του OpenAIRE η δημιουργία αυτών των σημείων επαφής και για τους ερευνητές και για τους χρηματοδότες και πιστεύω έτσι, για όλους τους stakeholders που εμπλέκονται σε αυτό το κομμάτι. Για παράδειγμα, αν είδατε τις σχέσεις που έχουμε με το Υφυπουργείο και τους policy makers που ουσιαστικά γίνεται μία αλληλεπίδραση και μία κοινή προσπάθεια για ένα κοινό όραμα. Και επιπλέον να συμπληρώσω ότι αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στα πλαίσια του NIFOS, για το κομμάτι του EOSC, για το κομμάτι του FEA. Και φυσικά όλες αυτές οι ενημερωτικές εκδηλώσεις πλέον μέσω του διαδικτύου επίσης θα συνεχίζουν με τη βοήθεια της Έλλης, του Αθηνά, του συνεργάτες μας στην Ελλάδα. Ακριβώς για να γίνει όσο γίνεται πιο κατανοητή το όλον όφελος της ανοιχτής επιστήμης και φυσικά για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που αναμένονται. Μιας και αναφερόμαστε σε συνεργασία, γιατί αυτό η Εθνική Κόμβη συνεργάζεται μεταξύ τους, δηλαδή αυτή είναι ο κρίκος που τους ενώνει στην ουσία συνεργασία. Να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνεργασία με την Κύπρο όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια, πόσα είναι. Και ναι, αναμένω και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες προσπάθειες που αναλάβουμε μαζί. Και εννοείται ότι χρειάζεται. Ό,τι χρειάζονται οι χρήστες, είμαστε στη διάθεσή τους. Ακριβώς, είμαστε εδώ. Υποστήριξη. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτό θέλουμε να κάνουμε και επιδιώκουμε. Ωραία.
Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή μπορούμε και offline να μας στείλετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε φυσικά, να κλείσουμε τη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, ομιλητές, στο πάνελ, Σίλβια, Ελένη, Νατάσα και όλους τους παρευρισκόμενους. Νατάλια, για τον Νατάλια, χρόνο. Δεν είπα. Νατάλια, ευχαριστούμε. Για τον χρόνο και την παρεμβολή. Νατάλια, την έχω ευχαριστήσει εκ των προτέρων. Όχι, εγώ να πω κάτι. Κάποιος είπε εδώ πέρα και η Ελένη το είπε και αυτό που λέει η λέξη κλειδί είναι όντως οι άνθρωποι πίσω από τα δίκτυα. Εγώ συμφωνώ γιατί είναι το σημαντικότερο. Μπορεί να κάνει, και οι υπηρεσίες είναι σημαντικές, να μην παίζουμε, να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλα. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι. Οι υπηρεσίες είναι σημαντικές γιατί πρέπει να δώσουμε υπηρεσίες που είναι αξιόπιστες και ευκολόχρηστες. Αλλά όσον αφορά το πώς θα βοηθήσουμε, θα υποστηρίξουμε, θα προάγουμε, είναι οι άνθρωποι κυρίως και όχι οι οργανισμοί, κυρίως οι άνθρωποι. Οπότε ευχαριστούμε την Έλλη, τη Σίλβια και όλοι, την Ιλιάνα, όλους. Νατάσα. Ωραία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Γεια σας.